Γεια σας, καλώς ήρθατε στην δεύτερη διάλεξη του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα. Στην προηγούμενη διάλεξη, στην εισαγωγική, είχαμε δει παραδείγματα ενσωματωμένων συστημάτων και θα συνεχίσουμε αυτά τα παραδείγματα με να δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία και θα συνεχίσουμε με θέματα οικονομικής σχεδίασης, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα οικονομικά συνδέονται άμεσα με τα ενσωματωμένα συστήματα και οι αποφάσεις που λαμβάνουμε. Θα συνεχίσω προς το share της οθόνης μου. Και έχω ενεργοποιήσει και το chat για να το έχω ανοιχτό. Λοιπόν, ως γνωστόν, το παράδειγμα που φέρουμε συνήθως ως παράδειγμα του πρώτου υπολογιστή είναι το ENIAC. Ασφαλώς δεν είναι ενσωματωμένο σύστημα και δεν θα μπορούσε να είναι. Με 30 τόνους βάρος δεν είναι ενσωματωμένο σύστημα, αλλά εντούτοις θεωρείται ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής και έβαλε τα θεμέλια για το πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι ένας υπολογιστής. Ότι δημιουργούμε ένα πρόγραμμα, εκτελείται το πρόγραμμα, έχει κάποια είσοδο και κάποια έξοδο. Τέλη της δεκαετίας του 40, λοιπόν, ένας άλλος υπολογιστής από το MIT σχεδιάστηκε για απαιτήσεις πραγματικού χρόνου. Απαιτήσεις πραγματικού χρόνου όταν δηλώνουμε σε ένα σύστημα ότι έχουμε αυτή την απαίτηση, σημαίνει ότι θέλουμε να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, ο πραγματικός χρόνος για μας δεν είναι, για παράδειγμα, ο χρόνος που βιώνουμε, είναι ο χρόνος του υπολογιστή, που όμως θα πρέπει να είναι δετερμινιστικός και ακριβής. Να ξέρουμε δηλαδή ότι από τη στιγμή που θα έρθει ένα γεγονός, θα έχει μια απάντηση πάντα 100% μέσα σε συγκεκριμένα δευτερόλεπτα, σε συγκεκριμένα μιλισεκόντ. Έτσι λοιπόν αυτός ο επεξεργαστής, ο πρώτος μικροεπεξεργαστής που χρησιμοποιήθηκε, ήταν ο 4004 της Intel, αρχές της δεκαετίας του 70, μια ρυθμομηχανή χειρός HP35, χρησιμοποιούσε αρκετά ολοκληρωμένα τσι για την υλοποίηση του μικροεπεξεργαστή το 1972. Δεκαετία του 70, τα αυτοκίνητα άρχισαν να έχουν μικροεπεξεργαστές για τον έλεγχο της μηχανής. Και γιατί υπήρξε μεγάλη ανάγκη να τοποθετηθούν επεξεργαστές μέσα στα αυτοκίνητα? Στη δεκαετία του 70 είχαμε την πετρελαϊκή κρίση, όπου είχε απότομα αυξηθεί το κόστος του καυσίμου. Αυτό είχε συνέπεια πια να απαιτηθεί από τα αυτοκίνητα να είναι πιο οικονομικά. Και για να γίνουν πιο οικονομικά έπρεπε να μπει κάποιος έλεγχος στον τρόπο που γίνεται η καύση. Η καύση του καυσίμου όπως και το μείγμα, η κατάλληλη αναλογία. Έτσι λοιπόν μπήκαν οι μικροεπεξεργαστές για τον έλεγχο της μηχανής. Και από τη στιγμή που άρχισαν να εισέρχονται οι μικροεπεξεργαστές, που μπορούμε να τα θεωρήσουμε ως ενσωματωμένο σύστημα. Γιατί ήταν επεξεργαστής, είχε μνήμη, είχε πρόγραμμα, είχε είσοδο και είχε έξοδο. Και ασφαλώς δεν ήταν υπολογιστής. Άρχισαν να αυξάνονται οι δυνατότητες, να τοποθετούνται και δυνατότητες όπως π.χ. σύστημα αυτόματου πιλότου, αυτό πιο πολύ είναι το cruise control, δηλαδή να έχει σταθερή την ταχύτητα, το όχημα, να έχει κάποια modes λειτουργίας αναλόγως αν έχει π.χ. ένα λόγο να ανέβει να λειτουργεί λίγο διαφορετικά τη μηχανή και το καθεξής. Αυτό έχει συνέπεια να παρέχονται χαμηλότερες εκπομπές, καλύτερη αποδοτικότητα του καύσιμου και πολλά άλλα. Βέβαια, υπενθυμίζω, ένα σημερινό αυτοκίνητο έχει πάρα πολλούς επεξεργαστές, έχει σύνθετα προγράμματα και μπορούν εταιρείες να τροποποιούν τα προγράμματα αυτά των αυτοκινήτων για να ξεγελάνε και ελεκτρικούς μηχανισμούς. Θυμίζω το σκάνδαλο της Volkswagen που έχει γίνει στην Αμερική για τους διζελοκινητήρες, όπου μπορούσε ο επεξεργαστής να ανιχνεύσει ότι ήταν σε κατάσταση δοκιμής και ελέγχου και όχι σε κατάσταση κανονικής οδήγησης. Οπότε έριχνε πάρα πολύ την κατανάλωση και τις δυνατότητες του συστήματος για να είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων εκπομπής του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό βέβαια ήταν ένα cheat, αλλά ήταν αρκετά εξελιγμένο γιατί μπορούσε ο επεξεργαστής, χωρίς δηλαδή να του δώσει κάποιος
κάποιο input, δηλαδή δεν πάτησε κάποιος κάποιο κουμπί ή έφερε κάποιο διακόπτη, το επεξεργαστή συνεχώς είχε πρόγραμμα που μόλις ανακάλυπτε ότι ήταν σε κατάσταση δοκιμής, γιατί είναι fix ο τρόπος που γίνεται δοκιμές. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη επιτάχυση, μετά σταματάει η μηχανή, ξανά περιοδική αυτή εκτέλεση πειραμάτων, μπορούσε και το ανοίγνευε και αυτό ήταν έναυσμα για να μπει σε άλλο mode λειτουργίας. Δηλαδή, οι κώδικες και τα προγράμματα που έχουν τα σημερινά αυτοκίνητα, ασφαλώς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι τρέχουν και μπορούν να κρύβουν μέσα πολλά υποπρόγραμματα που δεν τα γνωρίζουμε καν τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Και κάποιοι βέβαια τολμηροί μπορούν και τροποποιούν αυτά τα προγράμματα, αλλά βέβαια απαιτείται πολύ εξειδικευμένη γνώση για το πώς να τροποποιήσεις το πρόγραμμα που φέρει ο επεξεργαστής της μονάδας ελέγχου του κινητήρα σου. Και είναι και επικίνδυνο κιόλας, γιατί συνδέεται με την ανθρώπινη ζωή. Σε αυτό το σημείο, μια που μιλάμε για την ιστορία και τη δεκαετία του 70, έχω βρει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας και αφορά ένα missile, δηλαδή ήταν μια πυρηνική κεφαλή, nuclear missile. Μια ρουκέτα, τέλος πάντων, πυρηνική. Ένας πύραυλος πυρηνικός. Και αφορά το ενσωματωμένο σύστημα που ήταν πάνω σε αυτό τον πύραυλο. Πολύ γνωστός πύραυλος, ο Titan II, αμερικάνικος πύραυλος. Και μπόρεσε λοιπόν κάποιος μηχανικός, είναι ο Ken Sirif. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο blog που συνεχώς μπορεί με κάποιο τρόπο βρίσκει πρόσβαση σε αρκετά εξειδικευμένο, παροπλισμένο βέβαια τεχνολογικό εξοπλισμό και τον αναλύει σε βάθος και κάποιος που θέλει να εντρυφήσει σε θέματα ιστορίας των υπολογιστών και των ενσωματωμισμών μπορεί να συνδεθεί στο blog του. Είναι ο Ken Sirif και είναι από τα πιο ωραία blog της επιστήμης για την ιστορία των υπολογιστών. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Είναι ένας compact computer, ένα συμμετωμένο σύστημα που χρησιμοποιήθηκε το 1970 στον πύραυλο Titan II. Έχει σε ένα κουτί, βρίσκεται μέσα και είχε βάρος 36 κιλά. Βέβαια, μπορεί να πει κάποιος τι, ενσωματωμένο σύστημα και 36 κιλά. Ναι, είναι ενσωματωμένο σύστημα 36 κιλών. Εκείνη την εποχή δεν μπορούσαμε να μειώσουμε το βάρος στα επίπεδα που έχουμε συνηθίσει. Άρα, ναι, είναι ενσωματωμένο σύστημα 36 κιλών. Και γιατί είναι ενσωματωμένο σύστημα? Γιατί έχει επεξεργαστή, θα δούμε, έχει μνήμη, έχει είσοδο, έχει έξοδο, επιτελεί κάποια εξειδικευμένη λειτουργία και δεν είναι υπολογιστής. Αυτά είναι τα κριτήρια που πρέπει να σκεφτόμαστε όταν θέλουμε να δώσουμε το χαρακτηρισμό ενσωματωμένο σύστημα σε κάτι που έχουμε μπροστά μας. Αυτό λοιπόν επεξεργαστή, core memory, δηλαδή μνήμη με δακτύλους περίτη, θα το δούμε την εικόνα, το είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών αυτή την κουτική μνήμη, και ο επεξεργαστής έχει σχεδιαστεί, έχει κατασκευαστεί με πάρα πολλά διακριτά στοιχεία. Στις μέρες μας, για παράδειγμα, έχουμε ένα Arduino, έχει τον επεξεργαστή που είναι ένα μονολιθικό τσιπάκι. Είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα και το οποίο φέρει μέσα όλα τα τρανζίστορ που συντελούν τον επεξεργαστή. Όμως, εκείνη την εποχή, κάπου μάλλον προς εκείνη την εποχή, γιατί μετά το 70 εμφανίστηκαν οι πρώτοι, όπως είδαμε από το 72 και μετά το 4004, εμφανίστηκαν τα πρώτα μονολιθικά integrated circuits. Ως το 70, οι επεξεργαστές κατασκευάζονταν από πολλά διακριτά στοιχεία, δηλαδή από πύλες, από ξεχωριστά modules και όλα αυτά σε μεγάλα boards, σε μεγάλα PCBs, printed circuit boards, με κατάλληλες συνδέσεις. Δηλαδή, ένας επεξεργαστής αποτελείται από εκατοντάδες μικρότερα στοιχεία, τα οποία ήταν διακριτά και τα έβλεπες. Και μπορούσες και να τα αλλάξεις αν θέλεις και να κάνεις πιο εύκολο και troubleshooting. Γιατί στις μέρες μας, άμα χαλάσει ένα κομμάτι του επεξεργαστή, πετάμε όλο τον επεξεργαστή. Δεν μπορούμε να επισκευάσουμε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Ας δούμε λοιπόν την ψηφιακή πλευρά αυτού του συστήματος. Είχε
ξεχωριστά διακριτά κυκλώματα ψηφιακής λογικής, TTL, είναι transistor to transistor loaded. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας ανάμεσα σε έναν επεξεργαστή και σε άλλες μονάδες. Το TTL ορίζει τη στάθμη, την τάση δηλαδή, το τι θεωρείται λογικό 1, τι θεωρείται λογικό 0 και διάφορες άλλες καταστάσεις, π.χ. μια διάμεση κατάσταση που είναι μια κατάσταση αμοιβαιότητας και το καθεξής. Ήταν λοιπόν TTL λογική. Θυμίζω στο Arduino που έχουμε στο εργαστήριο, είμαστε στα 5 volt. Βέβαια είναι το Arduino Uno R3, γιατί υπάρχουν και άλλα Arduino τα οποία είναι στα 3,3 volt. Το Raspberry, για παράδειγμα, που δεν είναι Arduino, αλλά είναι μια άλλη πλακέτα που θα τη δούμε, είναι και αυτό στα 3,3 volt και υπάρχουν και κάποια άλλα board που είναι στα 1,8 volt. Όλα αυτά είναι διαφορετικά επίπεδα λογικής στάθμης. Διαφορά το τι θεωρείται 1 και τι θεωρείται 0. 24 bits μειώνουμε και αν σηκώσουμε το καπάκι βλέπουμε αυτό τον επεξεργαστή. Βασικά βλέπουμε όλα τα στοιχεία που συντελούν αυτό το ενσωματωμένο σύστημα. Καλώδια. Αυτές είναι οι πλακέτες του επεξεργαστή. Πλακέτες με πάρα πολλά διακριτά στοιχεία που θα τις δείξει στη συνέχεια παρακάτω. Η μνήμη πυρήνα. Αυτό και αυτό είναι μνήμη με δακτύλιους. Αυτό είναι ένα PCB που συνδέει σαν memory controller, μπορούμε να το θεωρήσουμε, που ελέγχει τη μνήμη και το τροφοδοτικό. Έχω σημειώσει τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν, 24 bit. Συμπλήρωμα προς δύο λογική, κλασικά πια. Όλα ήταν συμπλήρωμα προς δύο. 57 εντολές είχε ο επεξεργαστής και μπορούσε να επιτελέσει μια πράξη process ή αφαίρεση σε 6 μικροσεκόντ. Σε κάθε board μπορούσαμε να βρούμε μέχρι 130 διαφορετικά ολοκληρωμένα κυκλώματα που όλα αυτά συντελούσαν στη δημιουργία του επεξεργαστή. 99 συνδέσεις από board σε board. Υπήρχε το backplane με 198 συνδέσεις. Το backplane είναι το motherboard. Απλώς το λέει backplane. Εδώ, βέβαια, εμείς όταν αναφερόμαστε σε motherboard δεν είναι μόνο οι θέσεις που βάζουμε τις διάφορες κάρτες επέκτασης. Το motherboard σε εμάς έχει μέσα και ενεργά κυκλώματα, όπως γέφυρες, όπως chipset και ούτω καθεξής. Οπότε αυτός, γι' αυτό το λέει backplane, γιατί απλώς ήταν οι θέσεις που πλάγκαραν τις πλακέτες αυτές και οι οποίες επέτρεπαν την επικοινωνία από πλακέτα σε πλακέτα. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι όλη αυτή η επικοινωνία ανάμεσα σε πλακέτα και πλακέτα, δηλαδή είχαμε off-chip επικοινωνία, μεταφραζόταν σε μεγάλο ενεργειακό κόστος και καθυστέρηση. Γι' αυτό υπήρξε η ανάγκη να ενσωματωθούν όλο και περισσότερες λειτουργίες στο ίδιο τσιπάκι, γλιτώνουμε απόδοση και κερδίζουμε δηλαδή σε απόδοση και χαμηλώνει η κατανάλωση ενέργειας. Συνεχίζουμε λοιπόν και βλέπουμε όλα αυτά τα διακριτά στοιχεία, τα TTL chips, συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ασφαλώς, κάποιος θα μπορούσε να δει και τις διασυνδέσεις. Δηλαδή, π.χ. βλέπετε εδώ ότι ένας συγκεκριμένος ακροδέκτης, ίσως να κάνει ο trace να το δείτε, αυτός ο ακροδέκτης εδώ, βλέπετε ακολουθώς συνδέεται εδώ, για παράδειγμα. Οπότε βλέπετε πάνω εδώ τις διασυνδέσεις, βλέπετε αυτά είναι τα TTL τσιπάκια. Κάποιος θα μπορούσε να δει π.χ. τι είναι το TTL, κάποιο TTL θα μπορούσε να έχει πύλες end, για παράδειγμα. Κάποιο άλλο θα μπορούσε να έχει OR και ούτω καθεξής. Όλα αυτά υλοποιούσαν μικρές λειτουργίες. AND, OR, κάποιο αθρηστή θα μπορούσαμε να βρούμε. Και ούτω καθεξής. Βλέπουμε όλοι λοιπόν τις διασυνδέσεις. Άρα βλέπουμε ένα στρώμα με τσιπάκια και μετά είναι το interconnection matrix που συνδέει όλα αυτά τα τσιπάκια. Μετά πάλι μια σειρά από τσιπάκια και ακολουθεί πάλι αυτό το κανάλι των διασυνδέσεων και το καθεξής. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες πλακέτες. Κάνει zoom εδώ ο συγγραφέας σε αυτά τα τσιπάκια, όπου αναφέρει ότι είχε κατασκευαστεί το 1978 αυτά τα τσιπάκια. Κάποιος μπορεί να ψάξει και να δει τη λειτουργία που επιτελούν. Εδώ αναφέρει βέβαια ότι
όσο και να ψάξε, δεν μπόρεσε να βρει πληροφορίες. Είναι και είναι λογικό, γιατί ο εξοπλισμός ο στρατιωτικός συνήθως είναι, όπως λέμε, classified, άρα δεν επιτρέπεται κάποιος εκτός εταιρείας και ίσως κάποιον ελεγχιστών άλλων ατόμων να έχει γνώση το τι ακριβώς είναι. Ώστε αν κάποιος έκλεβε έναν πύραυλο, το έκλεβε εννοώ ότι έπεσε κατά λάθος σε μια εχθρικά προσκυμένη χώρα και το έκαναν disassembly για να δουν από τι αποτελείται μέσα, να μην μπορέσουν να καταλάβουν ποια είναι η λειτουργία αυτού του κυκλώματος. Αυτό που σας είπα ονομάζεται reverse engineering, δηλαδή έχοντας στα χέρια κάποιος ένα κύκλωμα, ένα σύστημα και χωρίς καμιά άλλη πληροφορία τι κάνει, να μπορεί να κάνει reverse engineering, δηλαδή αντίστροφη μηχανική και να διαπιστώσει τη λειτουργία και πώς ακριβώς συμπεριφέρεται σε κάθε συνθήκη. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο κεφάλαιο σε ασυμμετρωμένα συστήματα, το οποίο, επειδή είναι αρκετά προχωρημένο, δεν το καλύπτουμε σε αυτό το course. Μπορεί βέβαια κατά διαστήματα να σας αναφέρω για το reverse engineering, αλλά αυτό είναι αρκετά εξειδικευμένο, γιατί κάποιος πρέπει να είναι καλός μηχανικός σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων για να μπορέσει μετά να ασχοληθεί με το reverse engineering. Και για το reverse engineering υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτοί που κάνουν το reverse engineering, δηλαδή αυτοί που θέλουν να επιτελέσουν κάποια κατασκοπία. Και κατασκοπία, βέβαια, βιομηχανική κατασκοπία. Δηλαδή, κάποια εταιρεία δημιουργεί ένα ενσωματωμένο σύστημα και κάποιοι άλλοι μπορούν και ανασυνθέτουν, έχοντας το σύστημα και κάνοντας δοκιμές, ανασυνθέτουν ένα παρόμοιο σύστημα με δικό τους τρόπο που κάνει ακριβώς την ίδια λειτουργία. Βασικά, δημιουργούν ένα κλόνο. Αυτό είναι το reverse engineering. Από τη μία είναι λοιπόν αυτή που κάνουν το reverse engineering, και απ' την άλλη είναι οι μηχανικοί που, γνωρίζοντας το reverse engineering, τοποθετούν ειδικά στοιχεία πάνω στο κύκλωμα ώστε να γίνει πάρα πολύ δύσκολο το reverse engineering. Άρα υπάρχουν δύο πλευρές, αυτό κυρίως βέβαια στη βιομηχανία και εκεί που υπάρχουν πολλά χρήματα. Ώστε από τη μία μηχανική προσθέτουν στοιχεία και με έναν τρόπο που ονομάζεται obfuscation, δηλαδή παραπλάνηση ή απόκρυψη πληροφοριών. Για παράδειγμα, να σας πω μια απόκρυψη πληροφοριών που κάνουν κάποιοι. Όλα αυτά τα νούμερα πάνε και τα ξύνουν. Οπότε μένουν μόνο το τσπάκι χωρίς καθόλου ίχνος κειμένου από πάνω. Άρα, αν κάποιος να το κλέψει, δεν καταλαβαίνει καν. Δηλαδή, αν δεν είχε αυτό το κείμενο καθόλου, ήταν σβηστό, κάποιος δεν θα μπορούσε εύκολα να καταλάβει ποια είναι η λειτουργία του. Και είναι πολύ πιο δύσκολο το reverse engineering. Άρα, ένα απλό κόλπο είναι αυτό. Και πολλά άλλα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κεφάλαιο, το πώς γίνεται reverse engineering και πώς κάνουν αντίματα για reverse engineering. Και μπορείτε να το ψάξετε και στο διαδίκτυο, θα σας λέω βέβαια και εγώ κατά διαστήματα. Συνεχίζουμε. Κοιτάξτε εδώ, εδώ τοποθετούνται τα boards και το χαρακτηριστικό είναι ότι το κάθε board έχει μια κωδικοποίηση αναλόγως με τη βίδα το πώς θα τοποθετηθεί για να μην μπουν με λάθος σειρά. Είναι ένα έξυπνο τρόπο αυτό που συνδέει με τον τρόπο που δημιουργείται αυτό το σύστημα, ώστε ακόμα να είναι idiot proof, να το πω. Δηλαδή, κάποιος βάζει την πλακέτα, βλέπει ότι διαφορά ή τη βάζει δίπλα, να το πω έτσι. Είναι ένας έξυπνος τρόπος για να αποφεύγονται λάθη. Υπάρχει δηλαδή μοναδικός τρόπος συναρμολόγησης. Λοιπόν, μαγνητική μνήμη δακτυλίου. Όπως καταλαβαίνετε, έχει πολλά μικρά δακτυλίδια, θεωρητικά, με φερίτη, και έχουμε μια εικόνα που το δείχνει πως είναι αυτό. Όλα αυτά τα μικρά δακτυλίδια, βλέπετε, αυτό εδώ πέρα είναι ένα δακτυλίδι, δηλαδή είναι ένα δακτυλίδι που έρχεται ένα καλώδιο. Αυτό είναι το δακτυλίδι και έρχεται ένα καλώδιο το οποίο μπορεί να το μαγνητήσει είτε από τη μια φορά είτε από την άλλη, και αναλόγως τη φορά μαγνήτησης έχει και ένα είτε 0 είτε 1. Κάθε τέτοιο δαχτυλίδι έχει 0 ή 1. Και κοιτάξτε εδώ τώρα πόσο πρωτότυπο ήταν αυτό. Όλα αυτά τα boards της μνήμης συνδέονται εδώ πίσω, είναι ένα flexible PCB. Το PCB, αυτό που ξέρουμε, είναι ότι είναι σταθερό, ότι δεν λυγίζει. Ήδη εδώ και κάποια χρόνια προσπαθούν να δημιουργήσουν flexible οθόνες, δηλαδή να γυρίζει η οθόνη χωρίς να σπάει. Και είναι αρκετά δύσκολο. Δηλαδή έχουν προβλήματα. Όμως, για να δείτε πόσο μπροστά είναι πάντα οι εφαρμογές που συνδέονται με
το στρατό. Γενικά, πρώτα κάτι το δημιουργεί ο στρατός και μετά περνάει στο καταναλωτικό κοινό. Ακόμα και το ίντερνετ δημιουργήθηκε ως μια στρατιωτική ανάγκη. Τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν υπάρχει επικοινωνία σε διάφορα κέντρα. Ήταν ένα πείραμα δηλαδή που πέτυχε και μετά από το υιοθετήσαν και οι υπόλοιποι. Έτσι λοιπόν είχαν εδώ flexible PCBs. Δεκαετία τώρα είδατε, 60-70, δηλαδή από το 1970, επειδή όμως είχε σχεδιαστεί πιο πριν, δεκαετία του 60 να μπορούμε να πούμε, βλέπαμε τα πρώτα λοιπόν flexible PCBs που όμως ήταν μόνο στο στρατό. Δεν βλέπαμε πουθενά έξω flexible PCBs. Είπα ότι κάποια χρόνια τα βλέπουμε εμείς. Αρκετά πρωτότυπο λοιπόν. Αυτή ήταν η μαγνητική μνήμη. Είχε το memory controller. Και βλέπετε εδώ τον τρόπο που γινόταν όλα αυτά, όλες αυτές οι πωλήσεις γίνονταν με το χέρι. Δεν υπήρχαν ακόμα ρομποτικά συστήματα που να επιτελέσουν τέτοιες πωλήσεις. Αντίθεση βέβαια με τις μέρες μας που το PCB το βλέπει κάποιος οπτικά ότι είναι βιομηχανοποιημένο, ότι έχει δημιουργηθεί από κάποια αυτοματοποιημένη τεχνική, από κάποιο ρομπότ και έχει πολύ καλύτερη ποιότητα. Βέβαια, αυτό είναι ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής εξέλιξης που βιώνουμε. Μάλιστα, στο σημερινό εργαστήριο θα δείτε κι εσείς κάποια βασικά πράγματα για PCB, γιατί σε ένα σωματωμένο σύστημα συχνά χρειάζεται να σχεδιάσουμε μια πλακέτα που να τα συνδέει τα διάφορα components. Άρα, στο εργαστήριο θα δούμε λίγο το πρόγραμμα Fridging και πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο PCB. Ως μια απλή εισαγωγή, μια απαλή εισαγωγή στο PCB design, βέβαια δεν θα χρειάζεται να κατασκευάσουμε κάτι. Κάποιος όμως που έχει την περιέργεια θα μπορούσε μετά να το ψάξει μόνος του και να μεταβεί σε ένα πιο επαγγελματικό πρόγραμμα σχεδίασης, όπως το Eagle. Μάλιστα, κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με σχεδιασμό συμβατομένων σωμάτων μπορεί να πάρει μια διπλωματική που έχει PCB design μέσα. Πριν από λίγους μήνες, ένας συμφοιτητής σας σχεδίασε υπό την επίβλεψή μου ένα PCB για ένα όχημα και το οποίο ασφαλώς βοήθησε στο να έχουμε ένα πιο συμπαγές ενσωματωμένο σύστημα και να έχουμε ένα όχημα επιτήρησης χώρο από απόσταση, που ήταν ένα πολύ καλά σχεδιασμένο ενσωματωμένο σύστημα. Άρα μην θεωρήσετε ότι είναι κάτι ακατόρθωτο το PCB design. Είναι μια πολύ ευχάριστη νέα δεξιότητα που μπορεί κάποιος να αποκομίσει και ως προς την κατασκευή το στείλαμε στο GLPCB, ένα κινέζικο εργοστάσιο που έχει τα καλύτερα στάνταρ δημιουργίας PCB και μέσα σε ένα μήνα μας έφερε πλακέτες πολύ καλής ποιότητας. Στις οποίες βέβαια ήταν σωστές, ορθές, τις χρησιμοποιήσαμε κτλ. Λοιπόν, συνεχίζουμε παρακάτω. Το τροφοδοτικό. Μετά στη συνέχεια αναφέρεται για το τροφοδοτικό, το backplane. Να δω τι άλλα στοιχεία. Βλέπετε εδώ τώρα στο τροφοδοτικό ο συγγραφέας αναφέρει ότι υπάρχουν αυτά τα μαύρα components, mysterious, μυστήρια χρήση, δεν ξέρει ποια είναι, δεν μπορεί να βρει πληροφορίες και λογικό, όπως σας είπα, τα περισσότερα είναι confidential και δεν υπάρχει αυτή η τεκμηρίωση που θα θέλαμε. Και έχει επίσης, unclear, είναι παράξενο γιατί έχει και τόσους πυκνωτές. Ποια είναι η λειτουργία αυτών των πυκνωτών και μεγάλων πυκνωτών. Κοιτάξτε ακόμα, υπάρχει τσιπάκι με χειρόγραφες σημειώσεις από πάνω. Βλέπετε εδώ, κάποιος έχει γράψει ένα Armstrong, εννοείται κάποιο νούμερο παρτίδας κτλ. Και του συνέδεσε και αυτό. Και μετά είναι το τροφοδοτικό. Εννοείται με μπαταρίες ήταν αυτό εδώ πέρα, δεν ήταν με πυρηνική ενέργεια, αν ρωτήσει κανείς, αν και ήταν πυρηνική κεφαλή. Η πυρηνική κεφαλή ήταν μόνο το payload, ενώ το υπόλοιπο σύστημα ήταν με μπαταρίες. Λοιπόν, 5 volt, history και background, είπαμε από το 1959 μέχρι το 1987 ήταν ο largest ICBM. Το ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, δηλαδή διαϊπηρωτικό βαλιστικός πύραυλος. Με απλά λόγια, αυτός ο πύραυλος μπορούσε να εκτοξευθεί από την Αμερική και να χτυπήσει η Ρωσία. Και γι' αυτό ήταν η κύρια χρήση του. Τότε δεν τους ενοχλούσαν οι Κινέζοι, τους ενοχλούσαν οι Ρώσοι. Λοιπόν, υπήρχαν αυτοί οι πύραυλοι και έχει κάποια ιστορικά στοιχεία ότι
Ασφαλώς τόσο μεγάλοι πύραυλοι πια δεν κατασκευάζονται και είναι πολύ μικρότεροι σε μέγεθος, που όμως έχουν την ίδια ισχύ. Απλώς πια λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης δεν χρειάζεται να είναι κανεί τόσο μεγάλο. Μάλιστα, κάποια από αυτά τα ηλεκτρονικά που είδαμε στον πύραυλο τα υιοθέτησαν και στην πτήση προς το Απόλλο, οπότε βοήθησε στην εξερεύνηση του διαστήματος. Να λοιπόν και το Titan 2 Insight, 1966. Λοιπόν, το συμπέρασμα, πολύ όρθιο συμπέρασμα εδώ από τον συγγραφέα, ότι πολύ συχνά αγνοεί ο κόσμος τη μεγάλη επίδραση που έχουν τα ηλεκτρονικά στην αεροδιαστημική που παίζουν στην καθημερινότητά μας. Γιατί εννοείται η αεροδιαστημική έχει το top of the top και τις τελευταίες λέξεις τεχνολογίας σε θέματα που δοκιμάζονται εκεί και στη συνέχεια μετά από καιρό τα βλέπουμε και εμείς στα σπίτια μας. Για παράδειγμα, κοιτάξτε εδώ, flexible PCBs. Αυτό τα ευέλικτα PCBs, τα οποία εδώ και κάποια χρόνια και εμείς τα έχουμε. Σας είπα για την flexible οθόνη, για παράδειγμα, που γίνονται προσπάθειες να υιοθετηθεί σε μια πιο ευρεία χρήση, γιατί ακόμα είναι κάτι πολύ ακριβό, που δεν το συναντάμε. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά ακόμα δεν έχω την flexible οθόνη κινητού τηλεφώνου. Βλέπω, εννοείται σε trailer και τα λοιπά, υπάρχουν, αλλά είναι κάτι, ένα νης, δηλαδή κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ ακριβό. Κοιτάξτε επίσης τι άλλο είχε. Surface mounting integrating circuits. Δηλαδή ολοκληρωμένα κυκλώματα που ήταν κολλημένα πάνω στο motherboard. Δεν ήταν δηλαδή με ακροδέκτες. Είχε βέβαια κάποια, όπως είπαμε, με ακροδέκτες πάνω στο motherboard, αλλά κάποια ήταν επιφανειακής κόλλησης. Αυτό το surface mounting είναι επιφανειακής κόλλησης. Και τέλος πάντων, years before, πολλά χρόνια πιο πριν, θα συναντήσουμε αυτά στο σπίτι μας. Τα είχαν υιοθετήσει στην αεροδιαστημική. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα άρθρο πολύ ωραίο για να καταλάβετε ότι τα σωματωμένα συστήματα δεν βρίσκονται μόνο στο σπίτι μας, βρίσκονται παντού. Και εδώ είδαμε αυτόν τον πύραυλο. Είπαμε λοιπόν για την αυτοκινητομηχανία και ούτω καθεξής. Και συνεχώς, βέβαια, η εξέλιξη της τεχνολογίας βοηθάει και τα σωματωμένα συστήματα να είναι όλο και πιο compact και με περισσότερες δυνατότητες. Για να επιτευχθεί όμως να έχουμε περισσότερες δυνατότητες, απαιτείται ένας αφαιρετικός σχεδιασμός. Και τι είναι αφαιρετικός σχεδιασμός? Είναι η διαίρεση της διαδικασίας σχεδίασης σε επίπεδα. Στο χαμηλότερο επίπεδο έχουμε τα τρανζίστορ. Τα τρανζίστορ, πολλά τρανζίστορ, δημιουργούν πύλες και πιο σύνθετα κυκλώματα. Πύλες, αθροιστές, κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες και ούτω καθεξής. Αυτές οι πύλες και τα πιο σύνθετα κυκλώματα δημιουργούν ακόμα πιο σύνθετα κυκλώματα, για παράδειγμα, μια FPU μονάδα. Ξέρετε, μια FPU, που είναι το Floating Point Unit, μονάδα πράξεων για κινητή υποδιαστολή, έχει μέσα αθροιστή, αφαιρέτη, συγκριτή, εννοείται καταχωρητές μνήμης, δηλαδή έχει ένα μικρό επεξεργαστή το FPU που έχουμε στους υπολογιστές μας. Και όλα αυτά συνέχεια συνδέονται σε κάτι πιο σύνθετο, σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Αυτό το ολοκληρωμένο κύκλωμα μπορεί να έχει π.χ. δύο επεξεργαστές, μπορεί να έχει τέσσερις επεξεργαστές. Ο κάθε επεξεργαστής έχει δικά του FPU, ALU, έχει τσιπάκια πρόγνωσης διακλαδώσεων, έλεγχος εξαρτήσεων κ.ο.κ. Και αυτός ο ιεραρχικός σχεδιασμός βοηθάει στο να μην χανόμαστε στην πολυπλοκότητα. Για παράδειγμα, εσείς στο εργαστήριο, προς το τέλος του κύκλου αυτών των εργαστηρίων, θα μπείτε σε FPGA, όπου θα σχεδιάσετε, χρησιμοποιώντας τις οδηγίες τις δικές μου βέβαια, κάποιον επεξεργαστή. Τον επεξεργαστή δεν το σχεδιάσετε με τρανζίστορ, ούτε με πύλες. Θα τον πάρετε ως ένα έτοιμο IP block. IP είναι intellectual property block, δηλαδή block πνευματικής ιδιοκτησίας. Πώς μπορώ να το συνδυάσω, να πω ότι είναι σαν μια συνάρτηση, ίσως, που την δοκιμάσει κάποιος, τη δοκίμασε, την δημιούργησε κτλ. Την έβαλε σε μια βιβλιοθήκη και όποιος θέλει να την χρησιμοποιήσει, απλώς το κάνει ένα instantiate. Δηλαδή το κάνει μια δήλωση στο design του. Εσείς
θα κάνετε instantiate, θα δηλώσετε ότι θα χρησιμοποιήσετε κάποιον έτοιμο επεξεργαστή και θα το συνδέσετε όμως με κάποια περιφερειακά που θα, είτε θα σας δώσω εγώ, είτε θα τα βρούμε σε δημοφιλή ιστοσελίδες περιφερειακών, όπως να το λέμε, κάποιος, για να μην έχει απορία, είναι το OpenPorts. Και άμα είναι να σας φέρω το παράθυρο εδώ, OpenCores. Το OpenCores είναι το GitHub του hardware. Έχει... Γιατί λέω GitHub, γιατί μπορεί να κατεβάσει ο άλλος οτιδήποτε IP block, έχει δημιουργήσει κάποιος άλλος. Είναι μια κοινότητα ελεύθερου λογισμικού, για παράδειγμα, κοιτάξτε, θα βάλω project. Τι θα ήθελε κάποιος να κατεβάζει? Οι επεξεργαστές. 211 project επεξεργαστών. Ας ανοίξουμε ένα συντύχη. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, έστω αυτό. Κάποιος, δεν ξέρουμε ποιος, ή μπορούμε να το δούμε στις πληροφορίες αν έχει το όνομά του, ο William, ας πούμε, έχει δημιουργήσει μία αρχιτεκτονική, 16-bit, που υλοποιεί, που βασίζεται σε συνερευνητική εργασία αυτή του Κάστον Φόκτερ. Τώρα, είναι κάτι συγκεκριμένο, αλλά ήταν ένα τυχαίο παράδειγμα για να δείτε ότι μπορεί να βρείτε πολύ υλικό σε αυτό εδώ πέρα για να το ενσωματώσετε στο δικό σας κύκλωμα. Και θα δούμε στο Downloads. Μάλλον πρέπει να κάνω login για να το δω, το οποίο όμως δεν το θυμάμαι το login μου, άρα δεν μπορούμε ακόμα. Κάποιος πρέπει να κάνει ένα free login, δωρεάν login, για να το κατεβάσει. Και σε αυτό λοιπόν το site, το OpenCoreSort, κάποιος μπορεί να κατεβάσει διάφορα IP blocks για τις ανάγκες του. Κοιτάξτε τι μπορεί να κατεβάσει. Αριθμητικούς πυρήνες, prototype boards, communication controllers, συνεπεξεργαστές, κρυπτοεπεξεργαστές, επεξεργαστές, ψηφιακές επεξεργασίες σήματος. ECC, Electronic Cycle Check, για έλεγχο ορθότητας, αποθήκευση και επικοινωνίας, βιβλιοθήκες, memory core, για μνήμη. Είπαμε επεξεργαστές, system on chip, system on module, system controller, testing, video controller και uncategorized. Υπάρχει τέλος πάντων αρκετή μεγάλη διαθεσιμότητα ώστε κάποιος να υιοθετήσει το project κάτι από αυτά. Έτσι λοιπόν, και ένα από τα project που μπορεί κάποιος να υλοποιήσει στο μάθημά μας σωματωμένα συστήματα είναι να φτιάξει ένα σωματωμένο σύστημα, να πάρει π.χ. έναν επεξεργαστή από εδώ, να πάρει κάποιο περιφερειακό, για παράδειγμα ένα κρυπτοπροσέσορ, και να τα συνδέσει μαζί και ασφαλώς να φτιάξει ένα πρόγραμμα που να κάνει demonstrate την επικοινωνία. Αρκετά ενδιαφέρον. Δηλαδή, παίρνουμε έτοιμα components, τα συνθέτουμε μαζί. Τώρα, το πώς θα τα συνδυάσουμε μαζί μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε blue logic, δηλαδή λογική συγκόλλησης. Να φτιάξουμε δηλαδή ένα κύκλωμα με κάποιες πύλες εισόδου, κάποιες πύλες εξόδου, σαν γέφυρα, αν το φανταστείτε, που θα επικοινωνεί ανάμεσα από τα δύο modules και θα έχει συνέπεια να επιτελεί τη λειτουργία που του έχουμε ορίσει. Αυτό λοιπόν το OpenCores, ένα site αρκετά χρήσιμο για τους σχεδιαστές σε hardware. Και είναι όλα αυτά IP blocks, intellectual property blocks. Αυτό λοιπόν είναι το ιδιαίτερα σχεδίασης. Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες μικροεπεξεργαστών. Σε σωματωμένα συστήματα δεν περιοριζόμαστε μόνο σε επεξεργαστές, που ίσως έχετε ακούσει π.χ. ARP. Υπάρχουν πάρα πολλοί επεξεργαστές. Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα, υπάρχουν πολλές εταιρείες και υπάρχουν και διαφορετικές τεχνολογίες κατασκευής επεξεργαστών. Καταρχήν ο μικροελεκτής περιλαμβάνει συσκευές εισόδου-εξόδου, έχει ενσωματωμένη μνήμη, επεξεργαστής ψηφιακού σήματος για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι, και τυπικό για τη λέξη 8.16.32. Για παράδειγμα, ένα μικροελεκτή έχουμε στο Arduino, είναι ο ATMEGA328U, ένας μικρός μικροελεκτής, γιατί υπάρχουν και μεγαλύτεροι με πολλές δυνατότητες. Ας πούμε, τη STM32 είναι πολύ μεγαλύτεροι μικροελεκτές. Το μικρό αυτό παράδειγμα όμως, ο μικροελεκτής ATMEGA, αυτός που σας είπα, έχει για ενσωματωμένη μνήμη, όπως σας έχω πει, για ενσωματωμένη μνήμη έχει 32 MB
Plus, από τα οποία τα 2 MB είναι bootloader, άρα έχετε 30 MB αποθηκευτικό χώρο μέσα στο ίδιο το chip, όχι αλλού, και έχει για RAM 2 KB μέσα στο ίδιο το chip και αυτό. Άρα έχει ενσωματωμένη μνήμη. Και βέβαια έχει και άλλες λειτουργίες, είσοδο, έξοδο κτλ. Τώρα, σχετικά με τα IP blocks, που επειδή έλαβα μια ερώτηση, βλέπω στο chat, η ερώτηση είναι πώς δημιουργούνται τα IP blocks. Τα IP blocks αποτελούνται από RTL. Το RTL είναι Registered Transport Level. Δηλαδή, είναι ένας τρόπος περιγραφής, Registered Transport Level, που βασικά το κάθε στοιχείο γράφουμε πού συνδέεται και σε ποια στοιχεία. Είναι, το RTL μπορεί να γίνει με διάφορες γλώσσες υλοποίηση όπως Verilog ή VHDL, δηλαδή Hardware Description Language. Είναι γλώσσες προγραμματισμού για hardware. Και έχοντας λοιπόν κάποιος δημιουργήσει το RTL για το δικό του design, για παράδειγμα, κάποιος RTL θα μπορούσε να πει π.χ. για ένα... ακόμα για έναν επεξεργαστή. Θα μπορούσε έναν επεξεργαστή να το περιγράψει RTL. Το RTL όμως, για να γίνει IP block, πρέπει να μπει και είσοδος-έξοδος. Άρα, όταν θα βάλουμε το packaging, το οποίο όχι εννοώ το κατασκευαστικό packaging, το packaging σαν module για να γίνει με τρόπο που να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλον ή από εμάς στο μέλλον. Το RTL μετατρέπεται σε IP block με κάποια διαδικασία όπου βάζουμε τις εισόδους-εξόδους και κάνουμε κάποιους χαρακτηρισμούς. Δηλαδή το characterization δηλώνει για διάφορες συχνότητες λειτουργίας τι επιδόσεις έχει και τι συμπεριφορά του γενικότερα. Δίνουμε δηλαδή ένα dataset. Το IP block, να ξέρετε, είναι RTL SIM, έλεγχη δηλαδή δοκιμής ότι είναι ορθό, dataset, είσοδος έκτον και καλό documentation. Όλα αυτά, SIM το RTL, μας κάνουν το IP block. Νίκο, πιστεύω σου απάντησα, αν βέβαια είσαι άλλη ερώτηση, μπορείς να τη θέσεις στο chat. Παραδείγματα εφαρμογών. Έλεγχος πρόσωπης του χώρου μικροκυμάτων. Ξέρετε, οτιδήποτε έχει LCD οθόνη απαιτεί να έχει μικροεπεξεργαστή. Γιατί είναι ψηφιακό στοιχείο. Δεν γίνεται με αναλογικό τρόπο να ελέγξουμε ένα LCD. Άρα, αν έχετε ένα φούρνο μικροκυμάτων και έχει μόνο analog knobs, δηλαδή μόνο αναλογικά κομβία ελέγχου, τότε είναι καθαρά ίσως αναλογικό σύστημα, δεν έχει κανένα επεξεργαστή. Αν όμως έχει LCD, τότε σίγουρα έχει μικροεπεξεργαστή, ακόμα και να έχει αναλογικό έλεγχο. Ένα πολύ απλό δηλαδή tip για το πώς καταλαβαίνουμε αν κάτι έχει ενσωματωμένο σύστημα. Απλώς έλεγχο λοιπόν πρόσωπο τηλεφώνου μικροκυμάτων, φωτογραφικές μηχανές, ψηφιακή τηλεόραση, ναι, αποδικοποιητές, ίσως αν έχετε καμιά παλιά τηλεόραση, καλωδιωμένη λογική για αποκωδικοποίηση και φωτογραφίες. PDA. Πια νομίζω κανείς από εσάς δεν έχει PDA. Κάποτε όμως, ενώ εγώ είχα PDA από το 2000 μέχρι τότε που άρχισαν να βγουν τα smartphones. Το PDA ήταν σαν κινητό τηλέφωνο και ίσως κάποια στιγμή να σας φέρω να σας δείξω το PDA που είχα εκείνη την εποχή. Την εποχή βέβαια που η τηλεφωνία γινόταν μόνο με συσκευές που μόνο τηλέφωνο και SMS μπορούσα να κάνω και τίποτα άλλο. Οπότε είχα ένα ψηφιακό βοηθό, δηλαδή σαν ένα κινητό τηλέφωνο που είχε λειτουργικό σύστημα και μπορούσα, ίσως να σας δείξω ποιο είχα για να καταλάβετε το PDA. Ήταν το QTEC 9000. Αυτό. Αυτό λοιπόν, το οποίο το έχω στο ράφι με τον απαρχαιωμένο πια εξοπλισμό. Είχε προλόγιο, εννοείται σύνδεση, Wi-Fi, infrared κτλ. Βέβαια, έπρεπε να ξέρεις πώς να το χρησιμοποιήσεις. Εγώ με αυτό, να σας πω, έμπαινα με πούτι, το αντίστοιχο, στο SSH του Πανεπιστημίου και μπορούσα, δηλαδή, στο τερματικό αυτό και έδινα εντολές από αυτό το προλόγιο. Είχε και web browser βέβαια, είχε και το stylus για να επιλέγεις να φώνει διάφορα στοιχεία. Ήταν
πολύ χρήσιμο για μένα εργαλείο. Και με τα infrared ανοιγόκλινα τους προτζέκτορες όταν οι άλλοι ψάχνανε μανιωδώς οι συνάδελφοί μου να βρουν το τηλεκοντρόλ, γιατί ξέρετε σε πολλές αίθουσες χάνουν το τηλεκοντρόλ. Οπότε ήταν εργαλείο καταπληκτικό. Βέβαια και αυτό ακολούθησε την πορεία προς το ράφι του obsolete εξοπλισμού από τη στιγμή που τα κινητά πια μπήκαν και σε αυτό το τομέα, δηλαδή είναι πολύ καλή ψηφιακή βοηθή. Χάρη στο κινητό, το ράφι με το obsolete εξοπλισμό έχει γεμίσει από φωτογραφικές μηχανές, από βιντεοκάμερες, από PDAs, από MP3 players, το οποίο βέβαια είναι καλό, γιατί μπορούμε να έχουμε πια μία συσκευή εκεί που είχαμε πάρα πολλές διαφορετικές ενσωματωμένες συσκευές. Κινητό τηλέφωνο, αυτοκίνητο, τηλεόραση, διαδικές συσκευές, ενσωματωμένα συστήματα αυτοκινήτου. Υπάρχουν μικροελεκτές 4 bit που ελέγχουν π.χ. το dashboard, τη μηχανή. Δεν έχει μόνο ένα επεξεργαστή το αυτοκίνητο, έχει πολλούς μικροεπεξεργαστές σε διάφορα σημεία. Και στο αυτοκίνητο ειδικά, πια ακολουθείται η σχεδίαση του drive-by-wire, δηλαδή οδήγηση με καλώδιο. Η ερώτηση βέβαια που μπορεί κάποιος να θέσει είναι τι σημαίνει οδήγηση με καλώδιο, γιατί εγώ ξέρω το καλώδιο δεν συνδέεται και πολύ με την οδήγηση. Εντάξει, πώς γίνεται. Όλα αυτά συνδέονται πια με διάφορους δεδομένων. Όλα λοιπόν συνδέονται με μικρά καλώδια, τόσο τα περιφερειακά όπως τα φρένα, η μηχανή κτλ. Ως και τα στοιχεία ελέγχου του αυτοκίνητου. Για παράδειγμα, όταν κάποιος πατήσει το φρένο σε κάποια αυτοκίνητα, η δύναμη του φρένου, η δύναμη της πέδησης δεν μεταφέρεται με ένα άξονα στους τροχούς όπως τα παλιά χρόνια, που πατούσε κάποιος το τροχό, πατούσε κάποιος το φρένο και το φρένο είχε ένα σωλήνα που το σωλήνας κατέληγε σε τακάκια και τα τακάκια πατούσαν τη ρόδα. Δεν υπάρχει έτσι αυτή η συνδεσμολογία. Πια πατάμε το φρένο, υπάρχει ένα αισθητήρα που ανοιχνεύει πόσο έχει πατηθεί το φρένο και στέλνει ένα διαδικό αριθμό. Δηλαδή, αν το μέγιστο είναι 2,55, το τίποτα είναι 0, στέλνει ένα αριθμό, ας πούμε, από 0 μέχρι 2,55 το αισθητήριο στον επεξεργαστή, ότι πατήθηκε φρένο. Έστω πατήθηκε φρένο 128, για παράδειγμα, στη μέση δηλαδή. Και ο επεξεργαστής, έχοντας λάβει αυτό, ως interrupt κιόλας, γιατί είναι άμεσο, μόλις πατάμε φρένο, ο επεξεργαστής ό,τι και να κάνει πρέπει να εκτελέσει κάποια ενέργεια. Διαβάζει λοιπόν αυτή τη τιμή, 128, και δίνει εντολή πάλι μέσω σήματος, σε κατάλληλο διάβλο, προς τα φρένα και στέλνει μετά στα φρένα την τιμή, τα 128 ίσως, άμα και τα φρένα είναι από 0 μέχρι 2,55, στέλνει την τιμή 128 και στέλνεται ως ψηφιακό σήμα. Και τα φρένα λοιπόν διαβάζουν αυτή την τιμή και ενεργοποιούνται κατάλληλα. Έτσι λοιπόν πια μεταφέρονται σήματα, ψηφιακά σήματα στο όχημα. Και αυτό έχει τις απαρχές στα αεροπλάνα, ξέρετε. Ήδη από τότε που άρχισε να υπάρχει η επιβατική, χρησιμοποιούσαν τον drive-by-wire, δηλαδή μεταδίδονταν σήματα μέσω από αυτά τα κανάλια, γιατί αν θέλεις, για παράδειγμα, να ελέξεις το πιδάλιο του αεροπλάνου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που είναι πίσω στην ουρά και θέλεις άμεσα να το κάνεις, δεν μπορείς να έχεις σκοινιά και να τραβάς ή κάτι τέτοιο για να αλλάζει πίσω, ενώ το σήμα κατευθείαν ταξιδεύει, πάει πίσω, δίνει εντολή σε εκείνο το περιφερειακό που θεωρείται για τον επεξεργαστή και ενεργοποιείται κατάλληλα. Οπότε το drive-by-wire, που είναι εννοείται full διαδεδομένο στην αεροναυπηγική, έχει εισέλθει πια και στα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα όλα είναι drive-by-wire. Συστήματα που έχουν μπει στα αυτοκίνητα, όπως ABS, σύστημα ελέγχου σταθερότητας και το καθεξής, όλα αυτά χρησιμοποιούν εννοείται κατάλληλο πρόγραμμα, λογισμικό, hardware και software. Εντάξει, τώρα έχει κάποια παραδείγματα από αυτοκίνητα όπως το BMW. Ας δούμε τώρα ένα ενσωματωμένο σύστημα για ένα παλιό κινητό τηλέφωνο. Ίσως κάποιοι από εσάς είχατε
ένα τέτοιο τηλέφωνο. Τώρα, βέβαια, η οθόνη δεν είναι πολύ καθαρή αν είναι Nokia ή Ericsson. Αλλά εντούτοις βλέπουμε κάποια στοιχεία, όπως transmitter, βλέπετε κομπό, βλέπετε κεραία, sensors, actuator. Actuator είναι ενεργοποιητές. Communication έργο για επικοινωνία με το δίκτυο, με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, προχωρητικό, εξεργαστές, τα κουμπιά κτλ. Εννοείται λοιπόν αυτό ότι είναι ένα κλασικό ενσωματωμένο σύστημα, ένα τηλέφωνο που απλώς κάνει κλήσεις, στέλνει SMS, στέλνει και λαμβάνει SMS. Προοπτική. Στο παρελθόν, το μόνο που αφορούσε τους σχεδιαστές ήταν να έχει καλή απόδοση στο σύστημα. Ασφαλώς, αυτό έχει αλλάξει. Και θέλουμε και απόδοση και κατανάλωση ενέργειας. Γι' αυτό και σε όλα τα ερευνητικά άρθρα, για παράδειγμα, αν δεν γράψεις πώς επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας αυτό που εσύ προτείνεις, τότε ο κριτής το κόβει. Και εγώ, όταν μου έρχεται ένα paper που κάνω review, δηλαδή κατά διαστήματα κάνουμε review σε πάρα πολλά ερευνητικά συνέδρια και περιοδικά, όταν έρχεται λοιπόν κάτι και δω ότι δεν αναφέρει ο συγγραφέας ότι έχει κάποια επίπτωση στην κατανάλωση ενέργειας, το βάζω ως remark, είναι σημαντικό μειονέκτημα του paper που δεν αναφέρει αυτό το πώς επηρεάζει η απόδοση και απαιτώ να γίνει revision. Και πρέπει να ανταπεξέλθει βέβαια ο συγγραφέας και να κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις. Είναι σημαντικό, είναι άκρο σημαντικό πια, δεν μιλάω μόνο για απόδοση. Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε και την κατανάλωση ενέργειας. Το design space, ο χώρος σχεδιασμού των συμπατωμένων συστημάτων, απαιτεί κάποια θέματα. Καταρχήν, ορθότητα σχεδία σας. Αυτό που κάνουμε να υλοποιεί πλήρως αυτό που έπρεπε να κάνει. Αυτό που είχαμε αρχικά σκεφτεί. Μην ξεκινάμε να σχεδιάσουμε, π.χ. ένα πλυντήριο και καταλήγουμε να σχεδιάσουμε μια κουζίνα. Είναι τελείως άκυρο. Πρέπει αυτό που είχαμε σκεφτεί, αυτό να το υλοποιήσουμε. Και γι' αυτό πρέπει στην αρχή να καταγραφούν αναλυτικά οι προδιαγραφές συστήματος. Και αν θα έχετε δει στις διπλωματικές εργασίες που επιβλέπω, πάντα όλες έχουν στο κεφάλαιο 3, στο κεφάλαιο 3 της διπλωματικής εργασίας το κεφάλαιο προδιαγραφές συστήματος. Είναι άκρως απαραίτητο για μένα, γιατί ως μηχανική έξοδο θα βγείτε, θα κληθείτε να υλοποιήσετε συστήματα και για να μάθετε να είστε επαγγελματίες, πριν γράψετε την οποιαδήποτε γραμμή στον κώδικά σας, θα πρέπει να έχετε συγγράψει αυτό που ονομάζεται προδιαγραφές συστήματος. Γι' αυτό και όποιος, π.χ. τώρα έρχονται άτομα για διπλωματική εργασία, το πρώτο, όταν αναλαμβάνουν την διπλωματική εργασία, το πρώτο που του λέω είναι δεν θα γράψει καθόλου κώδικα, δεν θα δημιουργήσει κανένα σχημάτι, τίποτα. Αν δεν δω γραπτός τις 5 τουλάχιστον σελίδες, 5 με 10 σελίδες, που είναι οι προδιαγραφές συστήματος, τα use cases. Και αυτό είναι το πρώτο step. Οπότε, αφού συζητήσουμε και δώσω το feedback και γίνουν ακριβώς οι προδιαγραφές συστήματος που θέλουμε, τότε συνεχίζουμε με τα επόμενα βήματα που το καθοδηγώ. Και αυτό το κάνω από την εμπειρία μου που έχω ως σχεδιαστής τόσο σε ενσωματωμένα συστήματα όσο και πληροφορικά συστήματα. Οι προδιαγραφές συστήματος είναι πολύ σημαντικό σε οποιοδήποτε project μηχανικών. Έτσι λοιπόν, είτε κάποιος να λάβει website σε μένα, είτε να λάβει να σχεδιάσει ένα ενσωματωμένο σύστημα, είτε ένα software, πάντα το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, το οποίο αυτό βέβαια αυτούσιο μπαίνει στο τέλος, στο βιβλίο που παραδίδει κάθε φορά το βιβλίο της διπλωματικής εργασίας. Και αυτή η συγγραφή κιόλας και η τεκμηρίωση, δηλαδή καθώς γίνεται μετά τα use cases, καθώς προχωράει η συγγραφή, εννοώ τις κώδικα και τα λοιπά, εγώ ζητάω και παραδοτέα κειμένου όπου να υπάρχει μια σωστή τεκμηρίωση. Γιατί μερικές φορές τι γίνεται, έχω παρατηρήσει ότι κάποιος π.χ. υλοποιεί ένα software και μετά αποφασίζει να γράψει το κείμενο. Καταρχήν, είναι πολύ αποτυπωτικό να το γράψει το κείμενο 80-90 σελίδες στο τέλος, γιατί μπορεί να έχει και την πίεση του χρόνου και λόγω της επικείμενης εξέτασης και να μην το συνθέσει σωστά, να μην το γράψει σωστά, να έχει προβλήματα, να μην θυμάται τι έχει κάνει στα πρώτα στάδια. Και γι' αυτό λοιπόν, όταν γίνεται μια επίβλεψη μιας διπλωματικής εργασίας από μένα,
Εγώ το θεωρώ κατά σαν ένα project μηχανικού. Δεν το θεωρώ σαν μια απλή διπλωματική εργασία. Σαν ένα project μηχανικού, σαν να δούλευε κάποιο σε μια εταιρεία και να είχε αναλάβει ως μηχανικός πια, γιατί εξάλλου η διπλωματική αυτό βοηθάει, να προσωμιωθεί το πώς θα σχεδιάζεται συστήματα στο μέλλον. Και γι' αυτό η τεκμηρίωση πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια που σχεδιάζεται το σύστημα και όχι εκ των υστέρων. Προβλεψιμότητα. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα συμπεριφερθεί το σύστημα σε διάφορες καταστάσεις. Γι' αυτό και εγώ στα requirements που έχω βάλει για τις διπλωματικές εργασίες είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα κείμενο που να υπάρχει μια πρόβλεψη για το μέλλον και συγκεκριμένα λέω μελέτη κλιμάκωσης. Δηλαδή, αν το σύστημα είναι τόσο πετυχημένο και το χρησιμοποιήσει όχι μόνο ένα άτομο, γιατί όταν γίνεται διπλωματική εργασία, ο έλεγχος γίνεται βασικά από δύο άτομα, από το φοιτητή και τον καθηγητή. Και αν το κάνει ο καθηγητής. Εγώ πάντως κάνω τον έλεγχο και βλέπω, δίνω feedback, αλλά με δύο άτομα δεν γίνεται έλεγχος. Σωστός. Ο σωστός έλεγχος απαιτεί πολύ κόσμος να το χρησιμοποιήσει και μάλιστα να είναι το target audience, δηλαδή το κοινό στο οποίο στοχεύουμε. Για παράδειγμα, να σας πω τι έγινε. Μια από τις πολύ καλές διπλωματικές που υλοποιήθηκε στο εργαστήριο που βρίσκομαι είναι ένα πληροφοριακό σύστημα οργάνωσης αθλημάτων καλαθοσφαίρισης, το οποίο έγινε σε συνεργασία με εδώ τα άτομα που είναι διαιτητές και τα λοιπά στους αγώνες. Αυτό λοιπόν που την έκανε ένα συναδελφός σας, ένα website, συνεχώς είχαμε feedback. Δηλαδή, μόλις υλοποιούσε κάτι από μένα, έπαιρνε τον έλεγχο ότι είναι σωστό, ορθό και τα λοιπά, το δείχναμε και λαμβάναμε feedback και έτσι υπήρχε ανατροφοδότηση από αυτούς που πραγματικά το χρησιμοποιήσουν. Γιατί το πρόγραμμα καλαθοσφαίρισης δεν θα το χρησιμοποιήσω εγώ. Εγώ ήθελα να κάνω ένα πληροφοριακό σύστημα μαζί με την ομάδα μου, προκειμένου να βοηθήσουμε την τοπική κοινότητα εδώ της Κοζάνης. Βέβαια, ακόμα δεν χρησιμοποιήθηκε, είναι αλήθεια, γιατί το COVID εδώ και 1,5 χρόνο μας ταλαιπωρεί και δεν γίνονται αυτά τα πρωταθλήματα. Αλλά ευελπιστούμε και περιμένουμε πότε θα ξεκινήσουν αυτά τα πρωταθλήματα, να το δούμε και στην πράξη, γιατί ως τώρα το είδαμε μόνο σε δοκιμαστικά σενάρια. Και θα ήθελα να το δω και στην πράξη για να δώσουμε και ίσως αχρηστικά που backfixing, και δεν νομίζω, έχουμε κάνει πάρα πολλούς ελέγχους. Εν τούτοις θα έχω μια μικρή αγωνία για το πώς θα συμπεριφερθεί σε κλίμακα πολλών εκατοντάδων χρηστών πια. Γιατί λέμε, μάλλον αυτό το σύστημα στοχεύει σε όλη τη Δυτική Μακεδονία να χρησιμοποιηθεί. Λοιπόν, αξιοπιστία. Ασφαλώς. Ένα σύστημα που σχεδιάζουμε θέλουμε να είναι αξιόπιστο με την έννοια να μην κρασάρει, να μην είναι επιρρεπή σε προβλήματα. Τα οποία προβλήματα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, κουνήθηκε ένα καλώδιο, οπ, χάηκε το σύστημα. Ή ήρθε κάποιο input, μη αναμενόμενο, κράσαρε. Όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε. Πρέπει να έχουμε κώδικα σωστά δομημένο με το π.χ. άμα έχουμε τη δυνατότητα try και accept, να βάζουμε try accept, να μην έχουμε fatal errors και θέματα που δεν είχε σκεφτεί ο προγραμματιστής. Εννοείται η έκκληση ενέργειας, η ενέργεια ως ενέργεια που καταναλώνεται, αλλά και ενέργεια που εκλείεται. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι στους επεξεργαστές, με τη μετατροπή από τη μια μορφή ενέργεια σε άλλη, δηλαδή έχουμε ενέργεια, γίνονται μετασχηματισμοί, πράξεις, είσοδο, έξοδο, απόφαση κτλ. Μετατρέπουμε και δημιουργούμε ένα κομμάτι σε θερμότητα. Η θερμότητα, ξέρετε, κάνει μεγάλη ζημιά σε ένα σύστημα. Και θα πρέπει να γίνει μια θερμική μελέτη, καταρχήν να βρεθεί σε ποιο σημείο έχουμε αυξημένα ποσά ενέργειας μέσα στο ενσωματωμένο σύστημα και μετά να γίνει κάποιο mitigation, δηλαδή να μπει η κατάλληλη ψήξη, ώστε να απομακρύνει αυτή την ενέργεια, τη θερμότητα, γιατί η θερμότητα καταστρέφει και οι επεξεργαστές και οι τσιπάκια. Δημιουργεί λάθη. Ξέρετε, η θερμότητα βοηθάει ένα ηλεκτρόνιο να μεταπηδήσει από τη μια γραμμή του database στην άλλη και τότε να μεταφερθούν λάθος δεδομένα. Και λάθος δεδομένα σημαίνει και λάθος αποφάσεις. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα η έκκληση ενέργειας. Και άλλα θέματα. Άλλα, το μέγεθος. Θέλουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα να χωράει κάθε φορά εκεί που έχουμε προδιαγράψει ότι πρέπει να χωρέσει. Για παράδειγμα, έχουμε
Θέλουμε εμείς που είχαμε να σχεδιάσουμε ένα, στη διπλωματική που σας έλεγα πριν, για ένα όχημα επιτήρησης χώρου, το μέγεθος ήταν πολύ συγκεκριμένο. Έπρεπε να μπει σε μία, σε ένα κουτί, λίγο, σαν να λέμε, μικρότερο από ένα πακέτο τσιγάρα. Οπότε είχε αυστηρούς περιορισμούς. Έπρεπε να χωρέσει εκεί πέρα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα, λοιπόν, ούτε καν Arduino Uno να βάλουμε. Έπρεπε να βάλουμε πιο μικρό σύστημα, μια σημαντικό σύστημα, για να μπει μέσα και να χειρίζεται το όχημα. Κόστος. Το κόστος συνδέεται με όλα. Με όλα, γιατί χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορείς να προχωρήσεις, δεν μπορείς ούτε R&D να κάνεις. Και γι' αυτό το R&D είναι το Research and Development. Θέλουμε να έχουμε το κόστος όσο το δυνατόν μικρότερο, αλλά ικανοποιώντας τις απαιτήσεις. Να μην έχουμε τόσο χαμηλότερο κόστος και τελικά να μην ικανοποιούνται απαιτήσεις και απόδοση βέβαια του συστήματος. Περιορισμοί λοιπόν των σωματομένων συστημάτων, κατανάλωση ενέργειας, είπαμε χώρου, ταχύτητας επεξεργασίας, χρόνου. Χρόνου είναι ως το πότε θα το έχω έτοιμο. Γιατί έχετε μια ιδέα πολύ καλή. Θέλετε να ξεκινήσετε να τη σχεδιάζετε τώρα. Αν εσείς κάνετε 10 χρόνια να τη σχεδιάσετε αυτή την ενέργεια, αυτή την ιδέα σας, σίγουρα κάποιος άλλος θα σας προλάβει. Άρα άμεσα θέλουμε να κινηθούμε προς την ολοκλήρωση, προς τη δοκιμή και το πλασάρισμα έξω. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και μια αμερικάνικη έκφραση, το οποίο λέει το εξής. Κάποιος δηλαδή που ετοίμασε κάτι, φανταστείτε, ίσως μπορείτε να σκεφτείτε κάποιος από εσάς, έφτιαξε ένα σύστημα, είτε είναι πρόγραμμα, είτε είναι σημαντικό σύστημα, και το πλάσαρε στην αγορά. Και του είπε, και δεν πέτυχε. Γιατί δεν πέτυχε? Γιατί του απάντησε κάποιος, too late, too little. Τι σημαίνει too late, too little? Πολύ αργά, καθυστέρησε, σε πρόλαβε ο άλλος στη γωνία, σε προσπέρασε, παρουσίασε πρώτος. Και το too little, ότι αυτό που παρουσιάζει εσύ, μέσα σε άκρες το κάνουν και άλλοι. Άρα δεν έχεις κάτι πολύ παραπάνω. Άρα, αν ήθελες να πετύχεις, γενικότερα αν θέλουμε να πετύχουμε, είτε είναι ενσωματωμένο σύστημα, είναι πληροφοριακό σύστημα, είτε κάποιο πρόγραμμα που έχετε σκεφτεί, πρέπει να είναι όχι too late, too little, να είναι πολύ γρήγορο, δηλαδή μπροστά από τους άλλους, και να προσφέρει πολλά περισσότερα από ό,τι υπάρχει ήδη στην αγορά έξω. Ώστε να μην έρθει κάποιος και σας πει too late, too little. Είναι πολύ αποκαρδιωτικό το να δουλεύει κάποιος χρόνια για να πετύχει κάτι και να το δίνει έξω, τέλος πάντων, και να βλέπει ότι να μην έχει αυτή την απήχηση και να αποτυχάνει. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε να μην φτάσετε στο too late, too little. Και πώς κάποιος μπορεί να μην φτάσει σε αυτό? Ασφαλώς να κάνει μια κατάλληλη οργάνωση. Θέλει ένα χρονοδιάγραμμα που πρέπει να το τηρεί και να μπορεί να διακρίνει τα ρίσκα. Γι' αυτό και εγώ για τα ρίσκα ζητάω όποιος έχετε κινηθεί σε μένα να κάνει διπλωματική ανάλυση, διπλωματική εργασία, ζητάω μια ανάλυση ρίσκου, ρίσκα ανάλυσης. Δεν είναι τόσο τρομακτικός όπως ακούγεται, απλώς όλα αυτά τα στοιχεία που ζητάω βοηθάνε τον άλλον να σκεφτεί πράγματα πριν ακόμα απαιτηθούν και να είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Όλα αυτά, όπως σας είπα, ας πούμε, ρίσκ ανάλυση. Η ανάλυση ρίσκου βοηθάει στο να καταλάβει ο ενδιαφερόμενος, ο φοιτητής, που βέβαια θα έχει το δικό μου feedback, κατά πόσο αυτό που θέλει να κάνει είναι feasible, είναι λογικό και μπορεί να βγει εντός χρονοδιαγράμματος. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και μου πει, για παράδειγμα, εγώ θέλω να φτιάξω. Και μου ήρθαν, ναι. Ήρθε κάποιος και λέει, εγώ θέλω να φτιάξω ένα αυτοκινούμενο όχημα. Και αυτό του είπα να κάνει ανάλυση ρίσκου και κατάλαβα ότι δεν γινόταν. Δηλαδή, καταρχήν, δεν μπορεί ένα όχημα κάποιος, το δικό, όχημα κανονικό μεγάλο, το όχημά του ήθελε να το κάνει έτσι. Ασφαλώς δεν γίνεται, γιατί έχει και θέμα ασφάλειας. Και η ασφάλεια στα ζωματωμένα σύμματα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, έστω το κάνει αυτοκινούμενο. Μετά, άμα οδηγεί μόνο το αυτοκίνητο και πατήσει κανένα, τι θα γίνει? Δηλαδή υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Έχει μεγάλο ρίσκο και μικρό το gain. Και επίσης είχε πολύ μεγάλο χρόνο υλοποίηση για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, άμα θέλετε να κάνει το όχημά σας, το αυτοκίνητό σας να οδηγείτε μόνο του, μπορείτε να το συζητήσουμε. Θα σας πω ακριβώς τι θα συμβεί, αλλά
Μην το δείτε ότι θα σας μεταδώσω αρνητικά συναισθήματα ως προς την ιδέα σας, απλώς θα σας προσγειώσω, να το πω έτσι. Δηλαδή και εγώ θέλω, όταν έχετε μια ιδέα, να τη συζητάτε και να συζητάτε με αυτό που ονομάζεται με SMEs. Το SME είναι Subject Matter Expert, δηλαδή με κάποιον εξειδικευμένο, κάποιον επιστήμονα του χώρου. Στα σωματωμένα συστήματα, για παράδειγμα, δεδομένου ότι έχω γράψει βιβλία, έχω ένα μεγάλο ερευνητικό έργο που μπορεί να το δείτε στο Google Scholar, πιστεύω ότι είμαι, ανήκω στους SME. Οπότε, αν έχετε κάτι οτιδήποτε για το σωματωμένο σύστημα, ελάτε να το συζητήσουμε και θα σας πω την ιδέα μου. Μάλλον θα σας πω τα σχόλιά μου για την ιδέα σας. Και θα δείτε εσείς μετά, θα διαπιστώσετε κατά πόσο υλοποιείτε στο δικό σας χρονοδιάγραμμα και τους κινδύνους που ίσως έχει μια τέτοια υλοποίηση. Αλλά αυτό για τους SME, ξέρετε, ισχύει και για οτιδήποτε άλλο, δεν είναι μόνο για σωματωμένα συστήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλετε να σκεφτείτε κάτι, να φτιάξετε μια καινούρια κεραία, ίσως. Θα πάτε στους συναδέλφους μου που ασχολούνται με σχεδιασμό ηλεκτρομαγνητικών κυκλωμάτων, με κεραίες κτλ. Και θα σας πει ως SME στο δικό του τομέα, γιατί ο κάθε SME είναι στο δικό του τομέα. Εγώ είμαι στα σωματωμένα συστήματα και στα πληροφοριακά συστήματα IoT. Άλλοι είναι στις κεραίες, άλλοι είναι τηλεπικοινωνίες. Κάθε φορά λοιπόν θα πρέπει να απευθύνεστε στον αντίστοιχο SME, Subject Matter Expert, για να συζητάτε μαζί του και να σας πει τη γνώμη του για αυτό που ίσως εσείς δεν έχετε σκεφτεί, τις παρενέργειες που μπορεί να έχει. Υπάρχουν πολλές αναπτυξιακές πλακέτες. Στο εργαστήριο έχουμε αρκετές δεκάδες. Δυστυχώς, λόγω COVID το κάνουμε από απόσταση. Πάντως, πλακέτες όπως Saldera, BeagleBoard, Raspberry και άλλες πλακέτες που βοηθούν την ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων. Τώρα, ως προς τα ενσωματωμένα συστήματα, λοιπόν, είπαμε έχουν ειδική λειτουργία, να έχουν αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, δηλαδή δέχονται είσοδο, εξάγουν κάτι στην έξοδο, περιορισμό πόρων, ισχύς πόρος κόστος, σας είπα, το Arduino. Έχει πολύ μικρό κόστος, αλλά και πολύ μικρές δυνατότητες. Σε μια διπλωματική, πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν είχε προταθεί, δηλαδή κάπου το 2010, κάποιος με είχε προσεγγίσει για να κάνει διπλωματική ως προς να φτιάξει ένα ρομπότ με Arduino που να μπορεί όμως να αυτοκινείται μόνο του, δηλαδή να μπορεί να αποφασίζει που θα πάει. Και του εξήγησε ασφαλώς ότι το Arduino με 2 kilobyte RAM δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Καταρχήν, τι μεταβλητές θα χωρέσουν σε 2 kilobyte RAM. Και ασφαλώς δεν έκανε κάτι τέτοιο και έκανε κάποια άλλη διπλωματική. Άρα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι στο τι δυνατότητες μας δίνει η υπάρχουσα τεχνολογία. Χρησιμότητα ασφάλειας, αύξηση της πίεσης, on time to market. Το time to market είναι ένα μετρικό που δείχνει το χρόνο που απαιτείται κάτι για να βγει στα ράφια. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα το σκεφτούμε, από τη στιγμή που θα γίνει η σύλληψη της ιδέας, μέχρι τη στιγμή που θα βρίσκεται στο ράφι και θα είναι έτοιμο για να αγοραστεί από κάποιον. Θα να χρησιμοποιηθεί από το καταναλωτικό κοινό. Time to market, βέβαια, και στα σωματωμένα συστήματα και στα πληροφοριακά συστήματα. Και σας λέω κάθε φορά και ενσωματωμένα και πληροφοριακά, γιατί και στα πληροφοριακά εγώ ασχολούμαι συστήματα με το IoT που δημιουργούμε και πάρα πολλά websites, αλλά και τα ενσωματωμένα συστήματα που και εκεί έχουν και διέπονται από τις ίδιες μετρικές. Time to market. Χρόνος λοιπόν για να βρεθεί κάτι στην αγορά. Άλλα χαρακτηριστικά, εξελεγμένη λειτουργικότητα, λειτουργία πραγματικού χρόνου. Ναι, το είπαμε. Είπαμε τι σημαίνει πραγματικός χρόνος, ότι είναι προβλέψιμος ο χρόνος. Ότι από τη στιγμή που θα έρθει το input, ξέρουμε ακριβώς πόση ώρα θέλουμε, σε πόση ώρα θα έρθει η απάντηση στο output. Για παράδειγμα, το λειτουργικό σύστημα Windows 10 δεν είναι λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου. Γιατί, ναι, με τις περισσότερες φορές, όταν πατήσουμε για παράδειγμα το start menu, θα δούμε το start menu, υπάρχουν και περιπτώσεις που πατάς το start menu και δεν ανοίγει το start menu. Γιατί είναι απασχολημένος επεξεργασία με κάτι άλλο. Άρα αυτό το κάνει μη πραγματικού χρόνου. Υπάρχουν βέβαια επεκτάσεις που μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα λειτουργικά συστήματα για να τα κάνουν προβλέψιμα, να τα κάνουν πραγματικού χρόνου. Το Linux δεν είναι πραγματικού χρόνου. Υπάρχει όμως ένα module και σχετικές βιβλιοθήκες υποστήριξης. Είναι το Linux RTAF, Linux Real Time, το οποίο αν το προσθέσεις στο Linux, το κάνει πραγματικό χρόνο. Γιατί
Το Linux χρησιμοποιείται ευρέως σε ενσωματωμένα συστήματα. Βέβαια, όχι το απλό Linux. Το Linux πραγματικού χρόνου, τουλάχιστον στα ενσωματωμένα συστήματα που θέλουμε να είναι πραγματικού χρόνου. Χρησιμοποιείται βέβαια και το Linux, το απλό Linux, δηλαδή χωρίς τίποτα extension κτλ. Ένα minimalistic Linux για τα υπόλοιπα ενσωματωμένα συστήματα. Για παράδειγμα, έχω, δεν ξέρω αν το έχω εδώ πέρα τώρα στα ενσωματωμένα συστήματα, κάποια plug, είναι ένα smart plug, το Cancun, ήταν από τα πρώτα smart plug που είχαν τη δυνατότητα από μακριά να ανοίξει να κλείνει το ρεύμα. Και αυτό εκτελεί Linux. Και έφτιαξα εγώ σχετικό software που μπορούσε να τοποθετήσει κάποιο, θα σας δείξω που βρίσκεται, είναι στο R, για να μπορέσει να το χειριστεί με δικό του τρόπο και όχι με τον κινέζικο server. Γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα με αυτά τα plugs που χρησιμοποιούν, που έρχονται από την Κίνα κυρίως ή και από όλους τους κατασκευαστές? Σου δίνουν μια εφαρμογή για το κινητό. Δεν την αναπτύσσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, πήρε το smart socket, το βάλε στο σπίτι σου, έχει την εφαρμογή για το κινητό, το χρησιμοποιεί, αλλά μετά από κάποια χρόνια αλλάζει κινητό. Παίρνει καλύτερη έκδοση κινητού. Η εφαρμογή έχει μείνει σε ένα παλιό κινητό. Έχει μείνει σε μια παλιά έκδοση version του Android και δεν μπορεί να το καταδείξει στο καινούριο κινητό. Έχει χάσει τον έλεγχο από τη μία αυτό. Άρα από τη μία είναι ότι δεν έχει συντηρησιμότητα και αναβάθμιση για επόμενες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος. Απ' την άλλη όμως, αυτό είναι το ένα bug, απ' την άλλη, ένα τέτοιο ενσωματωμένο σύστημα μιλάει συνεπώς με ένα σερβερ που βρίσκεται στην Κίνα, τέλος πάντων, που σημαίνει ή είναι πολύ αργός ο σερβερ, ή ότι όποιος έχει πρόσβαση στο σερβερ, είτε νόμιμη όπως ο διαχειριστής, είτε παράνομη όπως ένα hacker, μπορεί να χειρίζεται την πρίζα σου. Γι' αυτό λοιπόν, με την ασφάλεια θα ασχοληθούμε και σε διάλεξη συγκεκριμένη που θα είναι μόνο για ασφάλεια για ασφαλωμένα. Θα είναι πολύ σημαντική διάλεξη για να κατανοήσουμε θέματα με την ασφάλεια. Γι' αυτό εγώ έκανα μια ανάλυση αυτό το socket. Εντάξει, επειδή θέλω τώρα να μην το ψάχνω στα συρτάρια εδώ τα λοιπά που το έχω, αλλά Cancun KKSP3, αυτό το socket είναι, να βάλω εικόνες. Αυτό λοιπόν που βλέπετε εδώ ήταν από τα πρώτα smart sockets, πολλά χρόνια πίσω, το οποίο τρέχει Linux, γιατί το χρησιμοποιώ ακόμα, και για να αποφύγω την απέτηση να συνδέεται με το κινέζικο server, μπόρεσα και έφτιαξα δικά μου σκουπτάκια, δηλαδή μπορούμε να μπούμε στη σελίδα μου, στον Miscellaneous. Όχι, μπήκα σε λάθος υπομονή. Για να δούμε. Εδώ λοιπόν που ανεβάζω διάφορα σκεπτάκια που παρέχω ως open source στην κοινότητα του ελευθέρου λογισμικού και του hardware για να τα χρησιμοποιήσω. Ένα από αυτά λοιπόν, για να δω τι είναι εδώ, Basic Cancun. Αυτό λοιπόν, εδώ πέρα έχω φτιάξει μια σειρά από σκεπτάκια, από προγράμματα για το Linux, το οποίο σου επιτρέπει να ελέγχεις το socket αυτό χρησιμοποιώντας ένα δικό σου web server. Κάποιος λοιπόν μπορεί να κατεβάσει αυτά εδώ πέρα. Έχω φτιάξει ως και watchdog, δηλαδή σε περίπτωση που δεν συνδέεται, ελέγχει αυτό το σκεπτάκι κατά πόσο υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο, και αν δεν υπάρχει σύνδεση κάνει reboot το socket για να ξαναεπιτευχθεί μια Wi-Fi σύνδεση, και άλλα τέτοια σκεπτάκια, ως και το PHP αρχείο που τρέχει ο άλλος στο web server του. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κάποιος μπορεί να χειριστεί αυτό το socket χωρίς να τον νοιάζει καθόλου αυτό το server που βρίσκεται στους Κινέζους. Μπορείτε λοιπόν να αναλύσετε αυτά τα σκεπτάκια για να δείτε πώς είναι. Εδώ έχω και άλλα σκεπτάκια. Τώρα για ενσωματωμένα συστήματα δεν έχω άλλα σκεπτάκια, αλλά έχω, ας πούμε, για το QuickShare του Πανεπιστημίου, το share.wgr, πολύ βοηθητικό, για το FreeBSD, για να ελέγχει σέκτορες, και για την ασφάλεια των servers, αυτό το FixIDS FreeBSD Eros, ένα πρόγραμμα που βοηθάει το διαχειριστή που έχει FreeBSD servers να βρίσκει προβλήματα. Δηλαδή αυτοματοποιεί πάρα πολλές διαδικασίες. Φαν της αυτοματοποίησης, θέλω και πάντα να αυτοματοποιούνται, και γι' αυτό δημιουργώ σκεπτάκια στα διαστήματα που τα
παρέχω ελεύθερα στην κοινότητα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά. Πολλά χαρακτηριστικά όμως σημαίνει ότι πολλές φορές έχουμε και συγκρούσεις χαρακτηριστικών. Συγκρούσεις είναι, για παράδειγμα, περιορισμός πόρων. Θέλουμε να έχουμε χαμηλό κόστος, αλλά απ' την άλλη θέλουμε πολλές δυνατότητες να έχει, δηλαδή να έχει μια καλή κρυπτογράφηση. Αυτό είναι μια σύγκρουση πόρων, γιατί η καλή κρυπτογράφηση θέλει καλό επεξεργαστή, θέλει παραπάνω κόστος. Άρα η απέτηση για χαμηλότερο κόστος έρχεται σε σύγκρουση. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ένας μηχανικός διαπιστώνει συχνά ότι μια επιλογή που κάνει στο ένα κομμάτι επηρεάζει αρνητικά μια επιλογή στο άλλο. Και πρέπει να το έχουμε υπόψη και αυτό. Υπάρχουν λοιπόν συγκρούσεις πόρων. Από ειδικά για τη ζωή παραδείγματα, εξαιτίας αυτού του σχεδιασμού, για παράδειγμα, σε αυτοκίνητα, κάποιος δεν μπορούσε να βγει μέσα από το όχημά του, δυσλειτουργία, bugs. Microsoft Windows σε BMW, πιθανό πρόβλημα, να κρασάρει και το καθεξής. Και εταιρεία λοιπόν πολιτικού αισθέτου στους επεξεργαστές, διάφορες εταιρείες γνωρίζουμε, ARM είναι η απάντηση. Και ARM είναι η επεξεργαστή που έχει μέσω μας τηλέφωνο. Όχι μόνο βέβαια για τους επεξεργαστές που έχει μέσω μας τηλέφωνο. ARM βρίσκεται σε πάρα πολλά διαφορετικά ενσωματωμένα συστήματα και δεν είναι μόνο των κινητών τηλεφώνων. Έχει τα πλυντήρια, κουζίνες, παντού. Έχει κυριαρχήσει, γιατί έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά αυτή η αρχιτεκτονική. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες εταιρείες που κατασκευάζουν επεξεργαστές για ενσωματωμένα συστήματα. Αλλά ARM είναι η κυρίαρχη εταιρεία. Βέβαια, αν θέλουμε να είμαστε πολύ λεπτομερείς και ακριβείς, η ARM δεν είναι η εταιρεία που κατασκευάζει επεξεργαστές. Η ARM σχεδιάζει επεξεργαστές και τους οποίους τους μεταπολεί, τους νοικιάζει βασικά, γιατί υπάρχουν τα royalties, δηλαδή ένα ποσό ενοικίασης, μπορούμε να το πούμε, από άλλες εταιρείες. Δηλαδή η Samsung που λέει έχω το δικό μου κινητό, έχει μέσα ARM που το έχει ενοικιάσει από την ARM και το χρησιμοποιεί στα κινητά τηλέφωνα. Και άλλες εταιρείες που λένε έχουμε το δικό μας επεξεργαστή, τάδε του δίνουν ένα όνομα, έχει ARM, βέβαια δεν λέει το όνομα ARM, αλλά έχει νοικιάσει τον επεξεργαστή ARM και έχει βάλει έξτρα κύκλωμα και το πουλάει ως δικό του επεξεργαστή. ARM λοιπόν, από 2007 και μετά το 98% σε κινητά τηλέφωνα και παραπάνω είναι ARM. Έχει μεγάλη λοιπόν ζήτηση σε πολλές εταιρείες. Και καταλήγουμε και σε πολλή επεξεργασία. Το multi-core δεν υπάρχει μόνο στους δεύτερους υπολογιστές, υπάρχει και στα ενσωματωμένα συστήματα. Υπάρχουν ανάγκες να έχουμε πολλαπλούς πυρήνες. Αυτό απαιτεί λοιπόν πολυπύρηνα ενσωματωμένα συστήματα. Σας είχα πει στην πρώτη διάλεξη για την πλακέτα την αναπτυξιακή της Xilinx Pink, όπου έχει διπύρινο αναπτυξεργαστή και είναι ενσωματωμένο σύστημα. Και θα κάνουμε κάποιο εργαστήριο σε αυτήν μετέπειτα. Λειτουργική πολυπλοκότητα, πρέπει να τρέχουν εξελιγμένες πολλαπλούς αλγορίθμους, για παράδειγμα, εξελιγμένες διεπαφές, αυστηρού πραγματικού χρόνου και χαλαρού πραγματικού χρόνου. Το αυστηρού σημαίνει προθεσμίες και πρέπει να απαντήσουν με κάποια απόκληση σε ενσωματωμένα συστήματα μέχρι αυτή την προθεσμία, ενώ χαλαρού πραγματικού χρόνου η μη ικανοποίηση της προθεσμίας οδηγεί σε μειωμένη απόδοση. Συστήματα πολλαπλών ρυθμών, πολλαπλές λειτουργίες. Λειτουργικές απαιτήσεις, σας έχω πει, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, χωρίζονται σε μη λειτουργικές απαιτήσεις και σε λειτουργικές απαιτήσεις. Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις αφορά θέματα που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία, αλλά π.χ. με θέματα όπως τη φιλικότητα προς το χρήστη, για παράδειγμα. Ίσως τα χρώματα, δηλαδή απαιτήσεις οι οποίες δεν συνδέονται με τη λειτουργία, αλλά είναι καλό να τις έχουμε για να δώσουν αυτό το added value στο προϊόν μας και να έχει μεγαλύτερη ζήτηση. Ασφαλώς, το πιο σημαντικό είναι οι λειτουργικές απαιτήσεις. Πρώτα οικονοποιούμε τις λειτουργικές απαιτήσεις και μετά κοιτάμε τις μη λειτουργικές απαιτήσεις. Επανάλωση ισχύως, συσκευές μπαταρίας, ναι, ομάδες σχεδιασμού. Πόσοι μηχανικοί χρειάζονται σε μια ομάδα σχεδιασμού, εξαρτάται κάθε φορά από την πολυπλοκότητα, αλλά δεν θέλουμε να έχουμε και πάρα πολύ μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, μπορεί μια ομάδα να έχει από ένα μηχανικό μέχρι 10 μηχανικούς για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Και μετά, βέβαια, υπάρχουν πολλές υποομάδες
σε μια μεγάλη εταιρεία, αλλά η πολλή μηχανική δημιουργούν συνήθως κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας, θέλει μετά πολύ καλή οργάνωση και συγχρονισμό. Παράθυρο αγοράς 6 μηνών, από τη στιγμή που κάποιος ξεκινάει να σχεδιάσει κάτι, μέσα σε 6 μήνες πρέπει να το έχει ολοκληρώσει. Γιατί διαφορετικά μπορεί να χαθεί κάποια κατάλληλη χρονική στιγμή και να μην έχει τον προβλεπόμενο αριθμό πωλήσεων. Χρησιμοποιούμε λοιπόν, είπαμε, μικρό επεξεργαστές σε Arduino. Ήδη είδαμε το πρώτο εργαστήριο Arduino, θα κάνουμε και σήμερα Arduino. Αλλά υπάρχουν και FPGA αρχιτεκτονικές, που είναι Floating Point Gate Array. Θα τις δούμε και αυτές στο εργαστήριο. Είναι ολοκληρωμένα κυκλώματα που όμως είναι επαναδιαμορφώσιμα. Δηλαδή μπορούμε να κατεβάσουμε μια περιγραφή και αυτό να υλοποιεί ό,τι του πούμε. Δεν είναι επεξεργαστής. Εμείς δηλαδή, αν του πούμε θέλουμε να γίνει επεξεργαστής, θα γίνει ο επεξεργαστής που το δηλώνουμε. Αν πούμε θέλουμε να γίνει ένα ειδικό περιφερειακό, π.χ. για κάρτα γραφικών, θα γίνει αυτό ακριβώς. Δηλαδή το περιγράφουμε σε μια γλώσσα περιγραφής υλικού HDL και το μεταφέρουμε, το προγραμματίζουμε λοιπόν το τσιπάκι και αυτό συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει. Συνήθως για την υλοποίηση όμως επιλέγουμε μικροεπεξεργαστές, γιατί είναι πολύ πιο αποδοτικοί, πολύ πιο φθηνοί. Το FPGA θα το υλοποιήσουμε σε κάτι πολύ custom, που δεν μας καλύπτουν οι υπάρχουσες ειδοποιήσεις. Για παράδειγμα, FPGA θα χρησιμοποιήσουμε σε επιτάχυση υπολογισμών για κάποιο ενσωματωμένο σύστημα, εφόσον δεν μας ικανοποιούν οι υπάρχουσες άλλες δομές. Και κάπου εγώ θα σταματήσω στο σημείο αυτό, γιατί χρησιμοποιούμε τους εργαστές. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών σε αυτό το σημείο. Και 41 να είστε ξανά online, μην αποσυνδεθείτε όμως, και 41 να είστε online, και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε το εργαστήριο Arduino. Θα κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα 10 λεπτών, σταματάω εδώ την καταγραφή, και το εργαστήριο θα γίνει πάλι με τον τρόπο που είχαμε δει προηγουμένως.